Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε αλλάζοντας σημαντικά και απαραίτητος τους ρυθμούς μας. Γιατί όπως σας έχουμε ήδη πει, όπως σας έχουμε ενημερώσει, όπως ξέρετε και όπως περιμένετε, έχουμε κοντά μας τον Άκη Τουρκογιώργη. Και εδώ τώρα τον έχετε και στην κάμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκη, μιλάμε στον Ενικό. Βεβαίως. Πολύ, πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στον NG Radio. Μεγάλη μας η χαρά και η τιμή να σε έχουμε κοντά μας απόψε. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και νιώθω πολύ άνετα εδώ μέσα, το περιβάλλον είναι υπέροχο. Καλησπέρα και από εμένα, καλησπέρα και από τη Βασιλεία την Πέρα που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα λοιπόν, καλησπέρα. Όπως καταλάβατε παιδιά, έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ στο στούντιο, διότι είναι τεράστια η χαρά που είμαστε μαζί με τον Άκη. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή έναρξη με τον Γιάννη τον Σπάθα που μας έκανε την τιμή να έρθει την Πέμπτη στο στούντιο και νομίζω, Άκη, ότι ήταν απαραίτητο να είσαι και εσύ μαζί μας. Βέβαια, γιατί εκτός από το ότι είναι ο δάσκαλός μου, έτσι, έχουμε αύριο τη δεύτερη παράστασή μας πάλι μαζί στο Κύταρο. Κύταρο live λοιπόν, δεύτερο live, κάτι το οποίο το περίμενε πάρα πολύς κόσμος και μάλιστα από ό,τι μάθαμε και από ό,τι μας είπες και εσύ, έγινε το σώσε την προηγούμενη φορά που κάνετε το live. Έγινε πανικός, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Γέμισε, αναγκάστηκε και να διώξει κόσμο που δεν χώραγε να μπει μέσα. Και οι ίδιοι άνθρωποι μας ζητάγανε να το ξανακάνουμε. Γιατί κάποιοι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Και αυτοί που τελικά ήρθαν, οι περισσότεροι το ξαναθέλουν. Δεν μπορώ να πω απίστευτο, γιατί πραγματικά προσωπικά το περίμενα και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το περίμενε. Βέβαια δεν μας χαλάει καθόλου που το ξανακάνουμε. Εμείς το θέλουμε πιο πολύ από όλους. Λοιπόν, ελπίζω στο μέλλον να ξανασυμβεί, αν και είναι λίγο δύσκολο, λόγω του ότι ο Γιάννης είναι πολύ, πολύ άσχολος και μένει εκτός Αθηνών. Αλλά θα το παλέψω να ξαναγίνει κάποια στιγμή. Είναι μια επιθυμία πάρα πολύ, πολύ κόσμο, όπως είπαμε. Πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ ο Γιάννης έγινε χαμός από το γεγονός ότι θα είστε live. Πολλοί κόσμος δεν το ήξερε και νομίζω λοιπόν ότι θα σκίσει αύριο πραγματικά. Μακάρι, θα δείξει. Λοιπόν, ναι, Άκη, λέγαμε μαζί τώρα μέσα στο σαλόνι που καθόμασταν για τις απίστευτες, για το απίστευτο ξεκίνημα το δικό σου. Πώς δηλαδή άκουγες τον Γιάννη και τον Γιάννη τον Σπάθα και τον Αντώνη τον Τουρκογιώργη που είναι αδερφός σου, ο μεγάλος αδερφός, όταν παίζανε? Εγώ σου λέω, είχα την τύχη, είμαι στην επόμενη γενιά από αυτούς και είχα την τύχη να βλέπω αυτούς. Αυτοί ήταν στη γενιά που δεν βλέπαν κανέναν. Και καλά καλά δεν ακούγαν και κανέναν. Δηλαδή στείνανε αυτοί να ακούσουν τον Πετρίδη να βάζει το χέρι του Χέντριξ, ας πούμε, μια φορά τη βδομάδα. Δεν υπήρχε ούτε η δισκογραφία ελεύθερη. Τίποτα, παιδάκι μου. Μετά ήρθαν αυτά. Και σιγά σιγά το πάλευαν με το αυτί τους, με τα pick-up της εποχής και τα λοιπά, και κατάφεραν να γίνουν αυτό που γίνανε. Εγώ τουλάχιστον έβλεπα αυτούς. Έτσι. Δεν είμαι της σημερινής γενιάς που είναι όλα, η πληροφορία είναι τόσο έτοιμη. Έτσι. Ήμουν στο αμέσως μετά στάδιο από αυτούς. Πιο εύκολα τα πράγματα για μένα λίγο δηλαδή. Πιο εύκολα, αλλά νομίζω θα να βλέπεις τώρα το μεγάλο αδερφό και το Γιάννη να προβάρουνε και εσύ κρυμμένος κάπου μέσα στο σπίτι και να παρακολουθεί ταυτί ότι μπορέσει να φτιάσει και αυτό, να δει. Ναι, ήταν λίγο καταπιεστικό να σε κάτω από ένα τραπέζι με ένα τραπεζομάτιλο μπροστά σου και να κάνεις μια έτσι να δεις, να μάθεις πράγματα. Αλλά εντάξει, πάλι τυχερός ήμουνα. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή νομίζω βρίσκεσαι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Είσαι ένας καταπληκτικός κιθαρίστας και συνεργάζεσαι, είσαι στο συγκρότημα Blue Airways. Μπράβο. Οι οποίοι εμφανίζονται αύριο στο Κύταρο μαζί σας, έτσι. Οι Blue Airways σχηματίστηκαν το 2010 και είμαστε. Εκτός από μένα είναι ο Μάκης ο Γιούλης, ο ντράμερ του Σόκρατες, επί 10 χρόνια. Έτσι, τελευταίος ντράμερ του Σόκρατες ήταν. Και ο Σπύρος Μάζης, ο βασίστας, είναι η αυθεντική σύνθεση του γκρουπ. Μαζί μας τώρα, όμως, λίγο υποχρέωσεων του Σπύρου, μαζί παίζει μπάσο μαζί μας ο Λεωνίδας ο Φιλίντας. Ναι. Έτσι. Επίσης θέλω να πω ότι στο CD έχει παίξει ο Δημήτρης Μπέλος keyboards και ο Πάνος Κολογός κάποιες κιθάρες. Επίσης ο Δημήτρης Μπέλος έχει κάνει και το mastering. Στο CD, ποιο CD, πότε, για ποιο CD μιλάμε? Ναι, έλατε. Μιλάω για το CD και λέμε ποιο. Λοιπόν, το CD έχει τον τίτλο 3 Days of 1969. Έτσι. 3 Days of 1969. Ναι, και είναι και βιβλίο. Είναι CD βιβλίο, το βιβλίο το έχω γράψει εγώ. Πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, να το διαβάσει κανείς. Δηλαδή είναι η μουσική, δίνει το περιεχόμενο του βιβλίου, πώς ακριβώς είναι το κόνσεπτ? Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι σχετικά βέβαια, γιατί ο τίτλος, το βιβλίο αναφέρεται στις παλιές εποχές και γύρω από το Woodstock. Γιατί αυτό έγινε το 1969. Ναι. Έτσι, αυτές ήταν οι τρεις μέρες που λέμε. Μιλάει για το feeling γενικότερα εκείνης εποχής,
κοινωνικά, γενικά πώς τη βλέπαν οι άνθρωποι, τι τάσεις επικρατούσαν, με όλο αυτό το Make Love Not War, με όλα αυτά τα... με τα παγιά τα γκρουπάκια στις γειτονιές. Την όλη κατάσταση που επικρατούσε, που ήθελαν να μάθουν κιθάρα, που ήθελαν να γίνουν τραγουδιστές. Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταφέρει όλο το κλίμα εκείνης της εποχής. Λοιπόν, ναι, νομίζω είναι πραγματικά αξίζει και με το παραπάνω. 3 Days of 1969. Ναι, είναι 6 κομμάτια. Και τα τραγούδια. Το 6 κομμάτια. Τα τραγούδια τι εννοείς? Ας πούμε, αν, το πρώτο. Αν έχουν σχέση, ναι. Το, ναι. Υπάρχει το ομώνυμο 3 Days of 1969. Ναι, ναι. Που καλό να το βάλουμε μετά, μια πολύ ωραία μπαλάντα, που αυτή αναφέρεται καθαρά στο Woodstock. Καθαρά στο Woodstock. Τα υπόλοιπα κομμάτια, εντάξει, έχουν άλλα θέματα. Ωραία, νομίζω ήρθε η στιγμή να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από το δίσκο, το 3 Days of 1969, αν το έχουμε. Α, βρέθηκε αυτό. Το έχουμε βρει. Όχι. Ωραία, θα το βρούμε σε πολύ 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 λίγο. Ή πάμε να ακούσουμε κάποιο άλλο κομμάτι, το πρώτο που είχαμε βρει. Το I'm the Man ήταν, το I am the Man. I am the Man. Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Όχι, είναι το... Ποιο είναι. πες το. Είναι το Get It All αυτό. Το Get It All, λοιπόν. Επιστρέψαμε λοιπόν με τον Άκη Τουρκογιώργη μαζί μας και όλο το team εδώ του NG Radio στο στούντιο, γιατί είναι μεγάλη χαρά, όπως είπαμε. Μόλις ακούσαμε το Get It All. Έτσι. Από το album, όπως είπαμε, 3 Days of 1969. Έτσι. Να πούμε και τις εκδόσεις του CD Παύλα Βιβλίου, γιατί είναι σημαντικό. Ναι, εκδόσεις Γαβριλίδης. Εκδόσεις Γαβριλίδης. Αυτό είναι το σίγουρο ότι μπορεί να το βρει κάποιος εκεί. Ίσως και σε κάποια μεγάλα βιβλιοπωλεία, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα το βρει εκεί. Εκδόσεις Γαβριλίδης, στο Μοναστηράκι. Αγίας Ειρήνης, δεν θυμάμαι πόσο. Ωραία, θα το λέμε και εμείς, θα το λέμε στον κόσμο. Σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι ήδη θα ρωτάνε και θα έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα, στα οποία θα περάσουμε σε λίγο. Ωραία. Και να πούμε στον κόσμο ότι αύριο θα υπάρξει πολύ υλικό μέσα από αυτό το CD, σωστά? Ναι, βέβαια. Παίζουμε σίγουρα τον Get It All, αυτό που ακούστηκε μετά από λίγο. Παίζουμε το I Am The Man από αυτό. Και θα παίξουμε κάποια διαφορετικά. Από την προηγούμενη φορά που παίξαμε στο κύτταρο με τον Γιάννη, θα έχουμε διαφορά και στο πρόγραμμα μας με τον Γιάννη. Mm-hmm. Θα έχουμε δύο καινούργια Σόκρατες επιπλέον, τα οποία κάτσαμε και βγάλαμε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ακυκλοφόρητα δηλαδή, εντελώς καινούργια. Όχι. Εννοώ που δεν παίξαμε την προηγούμενη φορά. Που δεν παίξαμε, οκ. Okay. Και αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Ας μην πω ποια είναι, θα πούμε στον εκεί. Καλύτερα. Έτσι. Και καθώς και το πρώτο μέρος που παίζω εγώ χωρίς τον Γιάννη, και εκεί θα έχουμε κάποια διαφορά από την προηγούμενη φορά που παίξαμε. Θα παίξουμε για κάποια άλλα που δεν είχαμε παίξει την προηγούμενη. Ανυπομονούμε πραγματικά για το αυριανό. Ναι. Νομίζω ότι και ο κόσμος που είναι μαζί μας μερίζεται την άποψη να περάσουμε στα μηνύματα. Ναι, νομίζω έχει να περάσουμε στα μηνύματα. Να χαιρετήσουμε λοιπόν με πάρα πολύ αγάπη. Να χαιρετήσουμε λοιπόν με πάρα πολύ αγάπη τη μικρή μας τη Ραλού. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Mm-hmm. Από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Σας χαιρετάνε. Έχουν στείλει πολλά μηνύματα και άτομα που αύριο θα είναι στο live στο κύτταρο. Okay. Και χαίρονται πάρα πολύ γι' αυτό. Βέβαια, οι περισσότεροι λένε μη μας αποκαλύπτεις άλλα, θέλουμε να τα δούμε εκεί όλα. Α, ωραία, τελειώσει. Είναι όλοι έτοιμοι. Βέβαια, είναι πολλοί κόσμος επίσης που ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες για αύριο, έτσι. Ναι. Και θέλουν και πάρα πολλά άλλα. Πολλοί ακόμη ρωτάνε εάν θα κάνετε και κάποιο άλλο live μετά το κύτταρο. Εάν έχετε κανονίσει κάτι. Ναι, κάτι άλλο. Ναι, δεν έχουμε ακριβώς κανονίσει, αλλά υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις για Θεσσαλονίκη. Λογικό. Υπάρχουν για Κρήτη. Θα δούμε όμως τώρα, γιατί πρέπει να συνοηθούμε με τον Γιάννη, γιατί έχει και αυτό τις δουλειές του, δεν μένει Αθήνα. Αλλά πιστεύω θα καταφέρουμε να τα κάνουμε. Και γιατί όχι και σίγουρα κάποια στιγμή ξανά πάλι Αθήνα, μετά από πολύ καιρό, βέβαια. Όταν έχει έρθει ο Γιάννης, είχαν στείλει από όλη την Ελλάδα και όλοι είχαν γράψει αυτό. Σας παρακαλούμε, ελάτε Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Γιάννενα. Μας στείλανε από Πάτρα, μας στείλανε από πραγματικά όλη την Ελλάδα. Και σας περιμένουν και σας στέλνουν όλοι. Άρτα μας είχαν στείλει. Άρτα, μάλιστα. Οφείλουμε να στο πούμε, Άκη μου, να ξέρετε δηλαδή ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας και αγαπάει πολύ. Και του Σόκρατες και τον Άκη Τουρκογιώργη. Χαιρόμαστε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το άλλο που δεν θέλουμε. Λοιπόν, να αρκεί πούμε. Αρκεί να μπορέσουμε. Έτσι, αρκεί να μπορέσει. Σίγουρα θα μπορέσετε, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο κοινό, τώρα αυτό είναι νομίζω το δεδομένο. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό ήταν μια συγκυρία η οποία έδεσε. Και είπατε, ας κάνουμε και ένα live στο κύτταρο. Και όπως μου έλεγες και μέσα. Δεν το περιμένατε όλο αυτό το πράγμα. Θα σου πω. Καταρχάς, μια και ανέφερε το εξώφυλλο, ναι, μην ξεχαστώ, να και να πω ότι είναι όντως πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Το έχει κάνει ο φίλος μου ο Γιάννης ο Σκόδρας, θα το πω αυτό. Λοιπόν, τώρα αυτό που είπες,
πάλεψα πολύ για να γίνει αυτή η ιστορία. Επειδή ακριβώς για το λόγο ότι ο Γιάννης είναι πολύ άσχολος. Αλλά μου είχε καρφωθεί η ιδέα ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη. Ήταν δική σου ιδέα, λοιπόν. Ναι, δική μου ιδέα ήταν. Άκη, να είσαι καλά, πραγματικά. Ναι, όντως. Και τελικά πήγε καλά. Βέβαια είχε κόπο, είχε πρόβες, είχε... γιατί δεν μιλάμε τώρα για κομμάτια που είναι ιδιαίτερα εύκολα. Βέβαια. Αλλά μας είχε σε καλό. Από πότε το ετοιμάζατε, δηλαδή πόσο καιρό προετοιμαστήκατε για το live? Εγώ το σκοτώ στο μυαλό μου πάνω από ένα χρόνο αυτό, ναι. Να συμβεί. Και τελικά όταν έφτασε αυτή η ώρα που μπήκατε στο στούντιο, λέτε ξεκινάμε πρόβες. Ναι, ναι, ναι. Πώς έδεσε, πώς ήταν η εξέλιξη? Πολύ ωραία, γιατί και ο Γιάννης στην αρχή, ξέρεις, επειδή είχε τις δουλειές του και τα λοιπά, ήταν λίγο έτσι πιο στριμωγμένος, αλλά σιγά σιγά παίζοντας και μπαίνοντας και αυτό στο δικό του κλίμα, το Σόκρατες και όλο αυτό και όλη τη συνέβρεση με εμάς, ναι. Άρχισε να του αρέσει και να ενθουσιάζεται για αυτός όλο και πιο πολύ κάθε μέρα. Ναι, ναι. Και έτσι, εκεί που λέγαμε να κάνουμε λίγες πρόβες, κάναμε κάποια δεκαπενταριά. Εντάξει. Σε καλό βγήκε. Να πούμε ότι εδώ πέρα η Χριστίνα ρωτάει πώς θα μπορούσε αύριο, λέει, να σας γνωρίσει από κοντά. Στο live. Πολύ απλά. Θα κατέβει κάτω τη σκάλα. Όπου είναι κάποια καμαρίνια. Έχουμε συνηθίσει αυτό δύσκολο, το, ναι, στα καμαρίνια δεν μπαίνει κανένας. Όχι. Είναι, πρέπει μετά το live και άμα, που συνήθως φεύγουν όλοι οι καλλιτέχνες. Όχι, όχι. Εμείς πάντα με τους ανθρώπους που μας ακούγανε από παλιά, θυμάμαι στο κύτταρο, παλιά από εκεί, δηλαδή, υπήρχε μια σχέση φιλίας, δηλαδή πώς να τους μιλάγανε εδώ σπάθα από παλιά. Τις παντές έχουν γινόταν αυτό. Έτσι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους που μας ακούνε, δεν είμαστε, ας πούμε, οι stars και ο κόσμος, σε καμία περίπτωση. Και το είδες, ναι. Έχουμε μια σχέση πολύ καλής επικοινωνίας. Μιλάμε για τις κιθάρες, για αυτά, για τα όργανα, για τα πάντα. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Θυμίζει συνήθως συμπεριφορά καλλιτεχνών που έχουν συνήθως στο εξωτερικό αυτή τη συμπεριφορά. Αν όχι, και στο εξωτερικό την έχουν τη συμπεριφορά λίγο την πιο έτσι, κλειστή οι καλλιτέχνες. Είναι βέβαια άμεση, είναι άμεση, αλλά όντως είναι δύσκολο μερικές φορές να βρεις κάποιους καλλιτέχνες. Είναι πολύ ωραίο που το έχετε έτσι ανοιχτό, οπότε Χριστίνα είσαι πάρα πολύ τυχερή. Έτσι να τα λέμε κι αυτά. Να χαιρετήσουμε λοιπόν το Μάνο το Γαϊτάνη που λέει καλησπέρα σε όλους. Άλλος ένας μουσικός θρύλος στην οικογένειά μας. Μπράβο σας παιδιά, λέει ο Μάνος ο Γαϊτάνης. Λέει, Άκη, μη φαίνεις αντιρρήσεις, λέει, στη Βασιλεία και στη Χαρούλα, λέει. Πρέπει... Ποιος το λέει αυτό? Ο Γάρης ο Χαρώνης. Δεν έφερε. Χάρη, τώρα, όντως, και εγώ δεν ένιωσα. Δεν ένιωσα κάτι τέτοιο, οπότε... δεν ξέρω, αλλά μας προσέχουν πολλοί ακροατές, να πούμε την αλήθεια. Να χαιρετήσουμε τον Νικόλα μας, τον Εσταθόπουλο, με πάρα πολύ αγάπη. Να δώσουμε πάρα πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο που στέλνει τα μηνύματά του από το Cape Town. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και λέει ότι... Έχω μια αντίρρηση αυτό. Ναι. Σε ποιο? Και καλά. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι ο Κωνσταντίνος από το Cape Town λέει τώρα να σας καλέσω και εγώ εδώ, δεν ξέρω αν θα έρθετε. Αλλά δεν είναι μεγάλη τιμή, λέει, πραγματικά, σκεφτείτε το. South Africa. Είναι, έχουμε και πολλούς Έλληνες εκεί και ακροατές και γενικότερα. Μα οι Έλληνες είναι παντού. Έχω πάει, και... έχω πάει. Έχεις πάει. Όχι Cape Town, και ο Johannesburg. Διακοπές, είχατε παίξει? Όχι, επαγγελματικό ήταν. Επαγγελματικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Wow. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι. Βέβαια, ώστε να ακούσουμε αν δεν μάνα. Τώρα καταρχάς να πούμε ότι τόση ώρα που μιλάμε από κάτω ακούγεται ο Άκης Τουρκογιώργος, ο οποίος παίζει κάποιους αυτοσχεδιασμούς. Που έχει βάλει ο Τάσος είναι κάτι patterns. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα, θα λέγα. Έχω παίξει πάνω από κάποια patterns. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κυκλοφορήσει, δεν είναι από CD. Αλλά όμως, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να γράψετε Άκης Τουρκογιώργης, θα βρείτε πάρα πολλά βιντεάκια. Με patterns και παιδιά ειδικά που παίζουν κιθάρα και θέλουν να δούνε και να ακούσουν κάτι περισσότερο. Οπότε, Άκη, κάνεις και μαθήματα ή όχι? Κάνω και μαθήματα. Κάνω και live. Αυτό είναι η δουλειά μου. Νομίζω τώρα επιστρέψαμε. Και αλλάξαμε και θέση. Νομίζω καθόμαστε πιο σωστά αυτή τη φορά και ο Άκης έφερε τη Βασιλεία από πίσω μπροστά. Okay. Δεν γινότανε. Ναι, λίγο Άκης, λίγο η Χαρούλα. Νομίζω είναι τεράστια χαρά, είναι τεράστια χαρά. Να πούμε ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως από παιδιά που παίζουν μουσική και σας θαυμάζουν πάρα πολύ. Και σας ρωτάνε αν είναι εύκολη μια τέτοια ροκ καριέρα στην Ελλάδα. Καριέρα στην Ελλάδα, όχι, δεν είναι εύκολη. Είναι γνωστό ότι δεν είναι εύκολη. Δηλαδή, ένας που παίζει αυτό το είδος στη χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Ναι.
από πού να αρχίσω, γιατί δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, δεν θέλω να αποθαρρύνω κανέναν. Αλλά το εκείνο που έχω να πω είναι να, βασικά να αγαπάνε τη μουσική, να παίζουν επειδή γουστάρουν. Άμα περιμένεις να επιβιώσεις από αυτό, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά το μόνο που έχω να πω είναι να είναι η μουσική το κίνητρο. Μην περιμένουν πολλά παραπάνω δηλαδή. Έτσι. Το καλό πάντως με αυτό το είδος της μουσικής είναι ότι το κοινό είναι πιστό. Δηλαδή μπορεί να. Και φανατικά. Είναι και φανατικό και τελικά είναι και αρκετά παιδιά. Είναι αρκετός ο κόσμος στην Ελλάδα ο οποίος θέλει και αγαπάει αυτή τη μουσική και περιμένει πράγματα από τους μουσικούς της. Ναι, είναι αρκετός και είναι και πολλές γενιές πια γιατί έχει παλιώσει το ροκ. Έτσι. Mm. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι 60 χρονών και μας βλέπουν, έρχονται και άνθρωποι 25 χρονών και μας βλέπουν. Ναι. Έρχονται. Δηλαδή έρχεται ο παππούς, ο πατέρας, ο γιος. Έτσι έχει άνοιξει το φάσμα, ας πούμε. Έχετε ασχοληθεί καθόλου με άλλα είδη? Κοίτα, επειδή είμαι αυτό που λένε session, για να το πούμε στα ελληνικά, επαγγελματίας μουσικός. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έχω παίξει σχεδόν με όλο τον κόσμο. Από Θεοδωράκη και Χατζηδάκη μέχρι pop καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να φανταστείς. Ένα φάσμα τεράστιο. Και αυτό με είχε αναγκάσει, θέλοντας και εμείς, να μάθω τα προσαρμόσματα στις καταστάσεις. Αυτό κάνει ο session ο μουσικός. Ναι. Και έτσι ναι, το πέτυχα αυτό που λες, θέλοντας και εμείς. Αν και από μόνος μου δηλαδή είμαι ανοιχτός. Δηλαδή έχω δυναμία σε πολλά είδη μουσικής. Τα πάντα. Στην country, όπου μπορεί να φανταστείς, μέχρι κλασική μουσική. Έχω κάνει κλασική μουσική. Έχω κάνει κλασική κιθάρα κτλ. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτός. Έχω το rock στα βάση μου και το blues κυρίως. Γιατί από τον blues ξεκινήσαν όλα. Ναι, για μένα και το Γιάννη και πολλούς άλλους, όπως Eric Clapton, λευκό blues λέω τώρα, έτσι. Το hard rock, βέβαια, που είναι η ζωή μας, αλλά τα αυτιά παντού, ανοιχτά, έτσι. Και γενικότερα και με το... Και με το... Εγώ τώρα έχω ένα θέμα. Τι θέμα έχεις? Μιλάω ακόμα στο πληθυντικό και δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό. Κόφτω αμέσως. Γιατί δεν ήρθα και λίγο έτσι γρήγορα στο στούντιο μπήκα. Είναι τεράστια. Πραγματικά και εγώ δεν το πιστεύω. Ότι... Δηλαδή συζητούσαμε με τη Χαρούλα και σας περιμέναμε και εσένα και τον Γιάννη πάρα πολύ με τεράστια χαρά και για αύριο για το live. Αυτό λέγαμε χαριτολογώντας πριν, ναι, εκτός αέρα με τον Άκη, ότι στο τηλέφωνο μιλούσαμε στο πληθυντικό, όπως και με τον Γιάννη το Σπάθα, και λέω πρέπει μόνο όταν έρθει στο στούντιο θα χαλαρώσουμε και θα μας φύγει ο πληθυντικός. Ναι, ναι. Γιατί για εμάς είναι... Είστε άτομα και πρόσωπα τα οποία τα θαυμάζουμε πραγματικά, γιατί αυτό που κάνετε δεν είναι συνηθισμένο για τα ελληνικά δεδομένα και αυτό φαίνεται και από τον κόσμο ο οποίος ακολουθεί και το λέω συνέχεια γιατί βλέπω και τα μηνύματα που όλο και αυξάνονται και μας επιβεβαιώνουν κάθε φορά. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς είχαμε απλά μια εικόνα προσωπική, είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος ακολουθεί και θέλει και παίρνουν και πολύ μεγάλη ελπίδα, έτσι, αυτό που είπαμε πριν, παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτή τη μουσική. Λοιπόν, ορίστε, να, εδώ ο Ντίμι λέει τόσο ωραία κορίτσια μαζί σας. Α, όχι, άλλο μήνυμα να διαβάσω. Αλλά λέει κάτσε, κάτσε. Για μένα το πέφτω. Με τόσο ωραία λέει κορίτσια μαζί σας στο στούντιο, θα πρέπει να είστε ευτυχισμένος, κύριε Τυρκογιώργη. Εμείς είμαστε ευτυχισμένες, πρέπει να σου πούμε, Ντίμι. Και εγώ είμαι, εντάξει. Και άλλα μηνύματα ρωτήσανε εάν θέλετε έτσι να συνεργαστείτε με κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη. Κάποιον έτσι τραγουδιστή, συνθέτη, ποιον θα επιλέγατε, έτσι, ίσως και για να κάνετε και έναν συνδυασμό, αλλά και όχι και στο ίδιο στυλ, ας πούμε. Ποιον θα θέλατε έτσι να συνεργαστείτε, που δεν το έχετε έτσι πετύχει ως τώρα, δεν έχει τύχει δηλαδή. Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο, γιατί έχουν ήδη γίνει συνεργασίες. Για να καταλάβεις, όπου ξεκίνησα, ο πρώτος δίσκος που έπαιξα στη ζωή μου ποτέ ήταν του Δήμου Μούτση το Ενέχειρο. Ναι. Σπουδαίος Δήμος Μούτση. Ήταν μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι σπουδαίος συνθέτης και άνθρωπος ο Δήμος. Πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί του. Κάναμε και αρκετούς δίσκους μετά και άλλους. Τον Να, κάτι άλλο δεν θυμάμαι. Αλλά δεν έχω σκεφτεί. Γιατί εξής, είχα το νου μου να γίνει η συνεργασία αυτή με τον Γιάννη και το πέτυχα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα προκύψει. Σίγουρα θα προκύψουν πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα και από αυτή τη συνεργασία. Και σε γενικές γραμμές, έχετε σκεφτεί έτσι ποτέ, αυτό τώρα το παίρνω ως έτσι αφορμή και από τα μηνύματα που μας στείλανε ακροατές από το εξωτερικό, να κάνετε και tour στο εξωτερικό και να το ανοίξετε ακόμα περισσότερο, γιατί είναι κάτι που αξίζει. Νιάτα μου όμορφα, σας βλέπω πολύ αισιόδοξες. Πάντα. Μακάρι, ποιος δεν το θέλει αυτό.
ποιος δεν το θέλει. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Και κακά τα ψέματα, όταν περνάνε και τα χρόνια, δεν είσαι και τόσο ευκίνητος όσο είσαι νεότερος. Αλλά γιατί όχι, τα πράγματα έχουν πια, με όλη αυτή την τεχνολογία, έχουν γίνει πιο εύκολα από παλιά. Δηλαδή, υπάρχει πληροφορία εύκολη, επικοινωνία εύκολη. Παλιά ήταν μύθος στο εξωτερικό. Δηλαδή, πώς να σου πω, ήταν μυθοποιημένο στο κεφάλι μας. Τώρα, εντάξει, που μιλάς, κάθεσαι εδώ και μιλάς από ανθρώπους από Αυστραλία και τα λοιπά, σίγουρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Θα δείξει γι' αυτό. Θα δείξει. Ένα, step by step που λέμε. Step by step. Οπότε τα σχέδια τώρα είναι προς το παρόν αυτά τα live. Ναι, ναι, εγώ κοιτάω, ξέρεις, αυτό που σου είπα, step by step. Τώρα έχω στο μυαλό μου το αυριανό. Το αυριανό. Μόλις περάσει το αυριανό. Θα το ανοίξετε και σε άλλες πόλεις. Έτσι, έτσι. Κοίτα ρο live, λοιπόν, αύριο, μην το ξεχνάτε, παιδιά, Τρίτη 24. Μαρτίου στις 10 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες και από εκεί μπορείτε να προμηθευτείτε και το εισιτήριο για, για τον Γιάννη τον Σπάθα και τον Άκη τον Ντουκογιώργη και τους Blue Airways. Α, δεν υπάρχει προπόληση τελικά. Δεν υπάρχει προπόληση. Θεέ μου. Οπότε να είστε όλοι εκεί. Χαρουλέ και καλά. Μα πήρα χθες τηλέφωνο για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ήξερα ότι θα γίνει πάλι χαμός. Λοιπόν, οπότε παιδιά, 10 η ώρα όλοι έξω από το κύτταρο. Και πριν πάμε στα διαφημιστικά, διαβάζω το μήνυμα του Γιάννη που λέει: Συγκροτηματάρα η Blue Airways, πραγματικά πολύ, πολύ μπροστά για Ελλάδα, αξίζεται καριέρα στο εξωτερικό. Τα λένε οι ακροατές. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τον ευχαριστούμε. Πραγματικά. Τώρα νομίζω πρέπει να ακούσουμε σιγά σιγά τι ώρα πήγε, γιατί πήγε ήδη 5, πέρασε μια ολόκληρη ώρα. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και 5-10 λεπτά μετά, έτσι. Ναι, 5-10 λεπτά ακόμα με τον Άκη μας. Γιατί μετά έχουμε την πρόβα μας σήμερα, τη γενική, στο κύτταρο. Επιστρέψαμε λοιπόν στο στούντιο Tenji Radio, πάντα κοντά μας ο Άκης Τουρκογιώργης. Δυστυχώς για λίγα λεπτά ακόμα, γιατί πρέπει να πάει για την τελευταία γενική πρόβα, παιδιά, γιατί είπαμε αύριο στο κύτταρο, στο κύτταρο κλαμπ θα είναι ο Άκης Τουρκογιώργης μαζί με τον Γιάννη τον Σπάθα και τους Blue Airways. Blue Airways, να τους ξαναπώ, γιατί είναι πολύ σημαντικοί όλοι τους. Ο Μάκης Γιούλης, ο γνωστός δράμα, κυρίως από τους Σόκρατες, αλλά και από άλλα, ο καταπληκτικός δράμα, βέβαια. Αύριο, στο συγκεκριμένο live, στον Πάσο, ο Λεωνίδας Φιλίντας, όπως είπαμε, και αυτός καταπληκτικός. Και επίσης να αναφέρω τη Μαρκέλα την Παναγιώτου, η οποία είναι πολύ σημαντική σε αυτήν την παράσταση. Δεν κάνει μόνο βόκαλες, τραγουδάει μάτια ολόκληρα τον Σόκρατες. Όπως το Distraction, αυτά κομμάτια που έχουν ψηλή έκταση. Ναι. Έτσι και δεν μπορώ να τα πω εγώ. Ο Αντώνης τραγούδαγε τότε που ήταν πιτσιρικάς. Είχε απίστευτη. Η Μαρκέλα τα έχει πολύ καλά, γιατί και αυτή η χρόνια πολλά στους Σοκράτες. Ίσως και η μόνη γυναίκα που πέρασε ποτέ από τους Σοκράτες. Τώρα το σκεφτόμουν. Ναι. Ναι. Όντως. Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ ο Χρήστος ρωτάει, έχετε σκεφτεί ποτέ με Γιάννη Σπάθα και Δημήτρη Σταρόβα να κάνετε την ελληνική έκδοση του G3 Live? Καλά, από τέτοια θα ακούσεις πολλές προτάσεις. Ναι, όντως. G3 δεν έχουμε σκεφτεί, αλλά μια και αναφέρεις στα ρόβα, να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν κιθαρίστας. Και ξέρεις, έχει υπερκαλυφθεί αυτό από την νέα του ιδιότητα και δεν το ξέρει πολύς κόσμος, παρά μόνο αυτοί που ασχολούνται, ότι είναι πάρα πολύ καλός. Έχει πολύ καλά το παλιό ύφος ο Δημήτρης. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα κάτι που πραγματικά δεν το ξέραμε. Ναι, ναι, ναι. Το παλιό ήρθασε προς blues, προς rock. Ναι, έχει αυτό το hard rock, αυτή θυμίζει Leslie West. Ναι. Τέτοια πράγματα. Ωραίος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος ρωτάει, έχετε ασχοληθεί και με rock μουσική με ελληνικό στίχο ή μόνο με ξένο? Είχα κάνει ένα δίσκο με ελληνικό στίχο. Το οποίο είχε τον τίτλο Άγγελοι Διάβολοι. Άγγελοι Διάβολοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Άκη, θα δεσμευτούμε στον αέρα όλοι μαζί τώρα και θα πούμε ότι θα ξαναέρθεις για μια άνετη συνέντευξη. Είναι δέσμευση. Έτσι. Βολεντιέρι, ευχαρίστως. Τέλεια, γιατί πραγματικά ήταν λίγος ο χρόνος που είχαμε. Δεν προλάβουμε να πούμε για τα άλμπουμ, γενικότερα για όλη τη δουλειά, να ακούσουμε, την ακούσουμε. Να ακούσουμε πολύ δουλειά. Να πω εντάχει τότε, επειδή έβαλε πριν, αυτό που ακούστηκε πριν από αυτό που ακούμε τώρα, που είναι Dire Straits, ήταν από το δίσκο μου Instrumental με τον τίτλο Καλλιόστρο, το ομώνυμο ήταν. Αυτό που ακούστηκε πριν από αυτό. Ωραία. Οπότε την επόμενη φορά θα απολαύσουμε Άκη Τουρκογιώργη. Με ησυχία θα ακούσουμε και όλα τα κομμάτια με τους τίτλους τους, με την ιστορία τους και με όλα. Πάντα. Έτσι είναι, γιατί σήμερα είμαστε λίγο αγχωμένοι λόγω της πρόβας και τα λοιπά. Αλλά θα είμαστε πιο cool. Αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και πάρα πολύ χαρούμενοι. Παιδιά, σας περιμένουμε όλους αύριο κύτταρο live.
Στην πλατεία Βικτωρίας, παιδιά, ποια είναι στην Ηπείρου, είναι, δεν είναι, Ηπείρου, Ηπείρου. Αχαρνών και Ηπείρου. Αχαρνών και Ηπείρου. Ναι. Λοιπόν, Άκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας, τεράστια τιμή. Έτσι. Καλή επιτυχία για αύριο. Σας περιμένω αύριο. Εννοείται, εκεί θα είμαστε. Έτσι. Θα είμαστε εκεί όλοι. Και η Άννα Μαρία. Όλοι οι άλλοι θα έρθουμε και ο Τάσος. Να πούμε ότι και ο Τάσος είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Μας βοηθάει τεχνικά, γιατί κάποιοι το σχολιάσατε ότι δεν είναι ο Τάσος. Στην ουσία είναι και ο Τάσος στην κονσόλα. Αλλιώς τι θα κάναμε χωρίς τον Τάσο. Και η Φέα Στάινερ που βοηθάει στα μηνύματα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φέα. Και η Φέα Στάινερ είναι από ότι έρχεται τώρα live, έτσι στον αέρα. Ακριβώς, με το Surfing on Air. Προς Θεού, της πήραμε κάποια λεπτά, αλλά τι να κάνουμε. Okay. Άκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ από καρδιάς. Καλή επιτυχία. Εμείς μάλλον. Φιλιά πολλά σε όλους.